Ένας σημαντικός επιστήμονας που έχει την τόλμη, το θάρρος αλλά και την επιστημονική ακεραιότητα και πληρότητα να τα βάζει και με τους Εγγλέζους εκεί όπου ζει και εργάζεται, και μάλιστα για το Κυπριακό, ο Κλέαρχος Κυριακίδης, καλεσμένος του Σωματείου Αδούλωτη Κερίνια, έρχεται στην Λευκοσία για μια διάλεξη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιάννης Ζεχέρσαβας. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα Λάτζαρε, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που μας δίνει την ευκαιρία αυτή, Λάτζαρε, να εξαγγείλουμε μια αυριανή προσπάθεια του Σωματείου. Το Σωματείο βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να χτίσουμε, να βρούμε και να επιχειρήματα με τα οποία να αντιμετωπίσουν αυτή την απαράδεκτη λύση για την οποία καταβάλλεται τόση προσπάθεια διεθνώς να μας φορτώσουν και να μας επιβάλλουν, η οποία θεωρούν ότι θα είναι καταστροφική για την Κύπρο. Γι' αυτό το ευτύχημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που συμμερίζονται τους φόβους και τους προβληματισμούς μας, άνθρωποι οι οποίοι μελετούν, και η περίπτωση αυτή του συμπατριώτη μας, του Κλέαρχου του Κυριακίδη, ο οποίος είναι ανώτερος παρεμπιστημιακός λέκτορας νομικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος ασχολείται και ενδιατρίβει σε βάθος στο Κυπριακό, για το οποίο και αυτός ανησυχεί όπως και εμείς, έχει βρει στοιχεία τα οποία αφορούν τις πτυχές της λύσης η οποία συζητείται. Εδώ το βασικό θέμα της έρευνας και της μελέτης που έγινε, την οποία θα συνδυάσει σε κλειστή συγκέντρωση αύριο το βράδυ, ημέρα Πέμπτη, στον αίθουσα εκδηλώσεων του Σωματείου μας στη Λευκοσία, αφορά το δικοινοτισμό. Ο άνθρωπος, μελετώντας και ερευνώντας, βρήκε στοιχεία που επιβεβαιώνουν τους φόβους που εκφράζει το Σωματείο, χωρίς να είχε κάνει ειδικές μελέτες τόσα χρόνια, ότι οι συγκεκριμένες χαρακτηρισμοί που δόθηκαν στη λύση, το δικοινοτικό της χαρακτηριστικό, η διζωνικότητα, όλα έχουν σημασία, έχουν δοσμένο περιεχόμενο, έχουν ουσία πάνω στην οποία χτίζεται το μέλλον της Κύπρου, όχι βέβαια προς το συμφέρον του κυπριακού λαού στο σύνολο του, είτε των Ελληνοκυπρίων, είτε των Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρονιτών. Έχουν βεβαίως αυτά τα χαρακτηριστικά του δικοινοτισμού, έχουν την πηγή τους, την προέλευσή τους από τους πρωτομάστορες και μάστορες Βρετανούς, του Διέρη και Βασίλευε, κύριε, ναι, όπως επιχείρησαν σε διάφορες χώρες ως απεικιοκρατική δύναμη Είναι εκπληκτικό, του πως τόσο έγκαιρα, τόσο σκέφτονται και αποδίδουν ονομασίες και επιλέγουν χαρακτηριστικά της λύσης με πρόγραμμα τόσο μακροπρόθεσμο. Τα ευρήματα στα έγγραφα πραγματικά, βέβαια και εμείς για πρώτη φορά θα τα δούμε στην έκταση που θα ακούσουμε αύριο, αλλά είναι τρομακτικά, είναι να τρομάζεις. Γι' αυτό η συγκέντρωση αύριο έχει γίνει με βάση προσκλήσεις βασικά ανθρώπους, ακαδημαϊκούς, δικηγόρους, για να ακούσουν και να προβληματιστούμε μαζί στην πρώτη επαφή με αυτήν την μελέτη, την οποία εμείς ως σωματεία θεωρούμε πολύ σημαντική, και στη συνέχεια θα διαβεβαιούμε τον κόσμο μας ότι θα οργανωθούν με την ευχέρεια του φίλου του καθηγητή να βρίσκεται εδώ στην Κύπρο, σπίζουμε το Σεπτέμβριο, θα γίνουν ανοιχτές συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Κύπρο για να δοθούν τα μηνύματα αυτά. Ίσως προλάβουμε αυτήν την γιγαντιαία προσπάθεια που γίνεται να μας φορτώσουν με το έτσι θέλω, με πάμπολες καταστροφικές ωρεοποιήσεις που γίνονται, να μας φορτώσουν
αυτή την απαράδεκτη λύση. Αυτό σαν εισαγωγή του θέματος, θέλαμε να δώσουμε το στίγμα ότι εμείς ανησυχούμε, δεν επαναπαυόμαστε, προσπαθούμε να βρούμε, να χτίσουμε, εφόσον ζούμε και θέλουμε να λειτουργούμε μέσα σε μια δημοκρατική χώρα, να χτίσουμε επιχειρήματα ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εξελίξεις. Γιατί ελπίζω αυτοί που έχουν κληθεί να ανταποκριθούν στην πρόσκληση αύριο για να μεγαλώσουμε τον κύκλο των προβληματιζόμενων που θα μεταφέρουν τον προβληματισμό παρακάτω για έναν καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεκέσαβα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.